Δεκέμβριος 2019. Λίγες μέρες μετά τον σεισμό στην Αλβανία, βρισκόμαστε καθοδόν για το Δειράχιο. Εκεί όπου ήδη οι καταστροφές από τον πρόσφατο σεισμό ήταν πολλές. Οι τραυματίες και τα θύματα αρκετά ώστε να βυθίσουν οι οικογένειες στο πένθος. Ο σκοπός της αποστολής μας ήταν εξ αρχής να συναντήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων Δειραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, κάτι το οποίο είχε ήδη προγραμματιστεί μία μέρα πριν το σεισμό. Ταξιδεύοντας σε μια Αλβανία όπου μπορεί κανείς να συγκρίνει την εποχή πριν το 1990 με το σήμερα, σίγουρα θα μπορούσε να δει πολλές αλλαγές οι οποίες ήταν αναγκαίες να γίνουν, κυρίως μετά το τέλος του καθεστώτος, το οποίο είχε βυθίσει ήδη τη χώρα αυτή των Βαλκανίων στην αθεία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι εκκλησίες βεβαίως όχι απλώς έκλεισαν, αλλά πολλές κατεδαφίστηκαν, άλλες χρησιμοποιήθηκαν για μηχανουργία, για αποθήκες, για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μελαγχολία. Τι να παλέψουμε όλες αυτές τις πέτρες. Το πιο τραγικό που συνέβη στα 50 χρόνια του διωγμού δεν ήταν ότι γκρέμισαν τις εκκλησίες μας. Το πιο τραγικό είναι ότι γκρέμισαν μέσα στην καρδιά, στη συνείδησή μας, την πίστη και την ελπίδα. Και εκεί ακριβώς έχουμε τη μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε, να ξανακτήσουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ναούς μέσα στις ψυχές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Όμως την πραγματική αλλαγή στην χώρα δεν θα την έφερναν μόνο τα νέα κτίρια και τα πάρκα, οι πλατείες και τα υλικά αγαθά, αλλά η ανασύσταση των ανθρώπινων δυνάμεων, η πραγματική ενασχόληση με τον ανθρώπινο πόνο, η αγκαλιά, η αγάπη, η πίστη στο Θεό. Έγινε μέρνη τρίτη, γκαντρίτα και νουκ περεντών, δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Μέσα στο ζωφερό σκοτάδι που αγκαλιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη, στα μεσάνυχτα του πόνου, της αρρώστιας, της ανέχειας, της αδικίας, της απογνώσεως, η Εκκλησία προσκαλεί, δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Όταν στα 62 του χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος βρέθηκε απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αλβανία, η ξηρασία των ανθρώπινων αισθημάτων ήταν μεγάλη, η σιωπή της ανθρώπινης ύπαρξης μεγαλύτερη και ο φόβος που κυλούσε στις φλέβες των ανθρώπων μαζί με το αίμα τους ήταν ακόμη πιο πληθωρικός. Μου ετέθη ένα ερώτημα από μια συντροφιά γυναικών από την Κορίτσα. Πολύ απλό, που έλεγε: εμείς προσευχόμαστε τόσο χρόνο, τόσα χρόνια, να έρθει κάποιος να μας αγαπήσει και να μας βοηθήσει. Τώρα θα φύγετε. Για μένα ήταν ένα ερώτημα πάρα πολύ βαθύ, έστω και ήταν τόσο απλό όπως το έθεσα. Και είπα: πράγματι, έχω δικαίωμα
Εάν πράγματι οι άνθρωποι αυτοί το θέλουν και το ζητούν, να πω όχι. Λαπτή ζώτη. Λαπτή ζώτη. Λαπτή ζώτη. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού για την εξαιρετική αυτή μέρα που μας χαρίζει. Όλοι πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό, γιατί και πάλι μας χαρίζει την ελευθερία να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να προσευχόμαστε σε αυτόν. Η Αλβανία του φόβου, της πείνας, της ξηρασίας, της καθημερινότητας με κατεβασμένο το κεφάλι, ήταν πλέον η γειτονιά των Βαλκανίων, στην οποία άλλες ιδέες είχαν προλάβει ήδη να κερδίσουν έδαφος, αποπροσανατολίζοντας το λαό, που όμως τελικά φάνηκε με την έλευση του Αρχιεπισκόπου ότι διψούσε και ήταν έτοιμος για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Ακόμα θυμάμαι όταν έπρεπε να ενημερώσω τους αγαπημένους μου Αφρικανούς για τη νέα αποστολή την οποία θα είχα και έπρεπε να τους πείσω να καταλάβουν ότι δεν τους εγκατέλειπα, αλλά πήγαινα σε μια πιο δύσκολη αποστολή. Και τους ρωτούσα, λέω, δεν μου λέτε, όλο αυτόν τον καιρό που είσαστε εδώ, σας απαγόρευσε ποτέ κανείς να πηγαίνετε στην εκκλησία? Μου λένε, όχι. Σας απαγόρευσε κανείς ποτέ να διαβάζετε την Αγία Γραφή ή να την έχετε στο σπίτι? Όχι. Σας απαγόρευσε κανείς ότι να τραγουδάτε ή να χορεύετε για τον Θεό? Όχι, τι ερωτήσεις είναι αυτές που μας κάνει ο Αρχιεπίσκοπος? Λέω, και όμως υπάρχει μια χώρα στην οποία όλα αυτά τα πράγματα τους τα έχουν απαγορεύσει 23 χρόνια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας είχε εντελώς διαλυθεί από τον 23χρονο διωγμό και ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, αφήνοντας την Αφρική που τόσο αγαπούσε, αρχίζει έναν άλλον αγώνα, διαφορετικό, πρωτόγνωρο, αρχίζοντας στην κυριολεξία από την αρχή. Ήμουν μόνος, σε ένα περιβάλλον καθόλου φιλικό και σε ένα έδαφος πάρα πολύ ασταθές να ξαναθεμελιώσουμε πάλι μια εκκλησία αυτοκέφαλη. Και εγώ έκανα το σταυρό μου και πήγα στο άγνωστο, έτσι. Έξι χρόνια από το 1992, την ιεραποστολική και επιμαντική προσπάθεια στην Αλβανία είχε απομειστεί ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Μπερίσα δεν δέχτηκε ούτε καν να με συναντήσει επί μία εβδομάδα. Όταν με συνάντησε, μου είπε, ακούστε να δείτε, σας γνωρίζουμε όλο αυτόν τον καιρό και σας εκτιμήσαμε και σας αγαπήσαμε. Επουδενή λόγο όμως να δεχθούμε όλοι οι σύνοδοι να είναι από Έλληνες. Το 1998 συγκροτείται η Ιερά Σύνοδος και ακολουθούν διευρύνσεις ως το 2016. Ο πρόεδρος ήταν αμετάκλητος, ανεχόμενα την παρουσία Ελληνός, αλλά επουδενή λόγο θα είναι η σύνοδος από Έλληνες. Το Αλβανικό Κοινοβούλιο επικύρωσε το 2009 τη Συμφωνία για τη Ρύθμιση των Σχέσεων μεταξύ της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας και της Αλβανικής Κυβέρνησης, η οποία κατέστη νόμος του κράτους. Νέα γενιά κληρικών αλβανικής υπηκότητος εκπαιδεύεται και χειροτονείται. Σαν
ιδρύονται και λειτουργούν νεανικά κέντρα σε πόλεις και χωριά. Έρθηκαν πάνω από 150 νέοι ιεροί ναοί, αναστηλώθηκαν 60 ναοί και μοναστήρια και επισκευάστηκαν περισσότεροι από 160 ναοί, ενώ αγοράστηκαν και οικοδομήθηκαν πάνω από 70 κτίρια, με αποτέλεσμα το οικοδομικό έργο να ανέρχεται σε 450 κτίρια στην Αλβανία. Δεκάδες θεολογικά και επικοδομητικά βιβλία μεταφράζονται. Το τυπογραφείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας εκδίδει εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, βιβλία επιστημονικού και πνευματικού και λειτουργικού περιεχομένου. Στο θέμα της υγείας, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας πρωτοστατεί ακολουθώντας τις ανάγκες του λαού, αναλαμβάνοντας ευρύτερες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Ιδρύει το Διαγνωστικό Κέντρο Ευαγγελισμός στα Τύρανα με 23 ειδικότητες, προσφέροντας σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες με τη συμβολή διακεκριμένων ιατρών, ενώ μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέψεις και εξετάσεις. Η κλινική του Αρχιεπίσκοπου Αναστάσιο, έτσι το λέγουμε και έτσι είναι, ο ίδιος προσπάθησε, ζήτησε βοήθεια από όλο τον κόσμο και μπόρεσε να χτίζει αυτήν, όχι μόνο αυτήν την πολύ όμορφη κλινική, μα έκτισε και σε άλλες πόλεις, άλλες κλινικές. Πολλά φάρμακα, τόνος με φάρμακα, πήγαν σε ασθενείς, νοσοκομεία, κέντρα για όλη την Αλβανία, και πλέον μετά από το 90, εδώ ήταν πολλά δύσκολα στο τομέα υγείας και η Εκκλησία έπαιζε μεγάλο ρόλο. Βλέποντας τη μεγάλη ανάγκη, μετά σκέφτηκε για να χτίσει μεγαλύτερη κλινική. Στον Άγιο Βλάσιο του Ιεραρχείου, ένα σημαντικό ίδρυμα για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, λειτουργεί η Ανωτέρα Θεολογική Ακαδημία Ανάστασης και εκκλησιαστικά λύκεια στο Αργυρόκαστρο και στο Δειράχειο. Εδώ είναι το σημαντικότερο κέντρο της, για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Είναι ο χώρος που εδώ ετοιμάζουν τα στελέχη της Εκκλησίας. Και μερικοί από εμάς ήδη έχουμε τελειώσει εδώ πέρα και τώρα συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε εκεί που ο Θεός μας βάζει. Η Ακαδημία γίνεται κέντρο γνώσεων, εκπαίδευσης και σημείο αναφοράς για τις νέες γενιές που θα πλαισιώσουν το θεολογικό και ποιμαντικό έργο του μέλλοντος της Εκκλησίας της Αλβανίας. This school was originally established by the Archbishop as a theological school for training clergy and church workers in 1991, originally in Durres, and then later moved here. It's served for many years, but we were not accredited by the government. So now this is our second year having an accredited program, which is through Logos University, which was a university established by the Archbishop. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος γίνεται πόλος έλξης για τους φοιτητές. Με την πρώτη ευκαιρία, μόλις έφτασε στην Αλβανία, το πρώτο πράγμα που ζήτησε και το έκανε η πραγματικότητα ήταν ακριβώς ένα τέτοιο φυτώριο που θα μπορούσαν από εδώ δηλαδή να βγουν τα στελέχη της Εκκλησίας, γιατί χωρίς στελέχους από εδώ δεν μπορείς να κάνεις και έργο. Γι' αυτό και σήμερα από αυτό το φυτώριο είναι πάνω από 160 ιερείς οι οποίοι έχουν σπουδάσει από αυτή την Θεολογική Ακαδημία και πάρα πολλοί άλλοι που είναι κατηχητές ή και οι επίσκοποι, δηλαδή οι Μητροπολίτες, οι κοινούροι που είναι του αυτού της σχολής δηλαδή.
21 νηπιαγωγεία, αλβανοελληνικά σχολεία, αλβανοαμερικανικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφία και τόσα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τη μια άκρη της Αλβανίας ως την άλλη, άπλωσαν το πέπλο μιας πραγματικά αισιόδοξης πλευράς και την εκπαίδευση και των μέλλον των νέων. Το σχολείο δημιουργήθηκε το 2005 από την Αρχιεπισκοπή και με την ευλογία του Μακαριωτάτου του Αναστασίου. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει βάλει τα μέγιστα όχι μόνο για το δικό μας το σχολείο, αλλά και άλλα σχολεία που έχει το Ίδρυμα το δικό μας. Η προσπάθεια γίνεται καθημερινώς εδώ στο σχολείο μας και αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των παιδιών που έχουμε στο σχολείο. Ξεκίνησε με 20 με 30 παιδιά και σήμερα έχουμε 300 παιδιά. He's a living saint. I was blessed during the time that before I was the director to be an English editor for him and work with him closely and see firsthand his dedication, his love, his gifts, his charisma that he's able to offer to so many people. And he has more energy than any of us who work with him and is able to accomplish more things than all of us, some of people half his age, because of the grace of God that he is filled with. So I have nothing but love and admiration for him. Στις δύσκολες περιόδους που πέρασε η χώρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ανέπτυξε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, όπως ακριβώς κάνει και σήμερα, σε κάθε στιγμή που ο λαός χρειάζεται στήριξη. Από την τραγωδία στο χωριό Γκερντές το 2008, ως τις πλημμύρες του 2015 στο Φιέρι και στην Αυλώνα, αλλά και πρόσφατα στο σεισμό στο Δειράχιο. Η Εκκλησία δεν είναι η πρώτη φορά που πάντα ανοίγει την αγκαλιά της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και μακαριώς εδώ σε ευλογία για να αυτούς τους χώρους που έχουμε εδώ στην Ακαδημία, στη Μονή του Αγίου Βλασίου, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν πια να μείνουν στα σπίτια τους, να έχουν μια στέγη. Δεν είναι μόνο στέγη που προσφέρουμε εδώ πέρα, είναι τα πάντα. Αυτό που προσφέρουμε και το προσφέρουμε πολύ αγάπη. Και δεν κάνουμε διάκριση αν είναι χριστιανός ή δεν είναι χριστιανός. Αν είναι μεγάλος ή μικρός, νέοι ή γέροι. Υπάρχουν από όλες τις ηλικίες εδώ πέρα. Στήριξε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για την ανάπτυξη χωριών και πόλεων. Στήριξε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, άνοιξε δρόμους, κατασκεύασε υδραγωγία, συμπαραστάθηκε σε ηλικιωμένους, ορφανά, σε ασθενείς, δημιούργησε χώρους φιλοξενίας για ευπαθείς ομάδες, βγάζοντάς τις από την ανασφάλεια. Η συμβολή στον πολιτισμό της Εκκλησίας της Αλβανίας είναι εξίσου σημαντική, αφού πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την αναστήλωση ορθόδοξων χώρων λατρείας και μνημείων, ενώ παράλληλα χοροδίες, εργαστήρια γεωγραφίας και συντήρησης εικόνων έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο της πολιτιστικής εικόνας της χώρας. Το 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του υδροελεκτρικού έργου Ραπούνι, που εκτός του ότι συμβάλλει στην αύξηση των υποδομών της Αλβανίας, έχει ένα σαφή κοινωνικό σκοπό. Να συνεχίσει η Αλβανία το κοινοφελές της έργο και στο μέλλον, έχοντας την οικονομική δυνατότητα να στέκεται πάντα στα πόδια της. Με απασχόλησε λοιπόν ακριβώς αυτή η ιστορία, η μετά Αναστάσιο εποχή. Προσπαθήσαμε, βάζαμε στην πάντα μερικά χρήματα, αγοράζαμε κατοικήματα κλπ. Όταν όμως είδα κατόπιν, είναι λάθος αυτό, θα ξαναγίνουμε πάλι κτηματίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα παίξουμε τέτοιο ρόλο. Και ευτυχώς, ο Θεός μας φώτισε για κάτι που ποτέ δεν είχα σκεφτεί. Να κάνουμε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Είχαμε εμείς λίγα χρήματα στην πάντα, κάναμε μερικές προσπάθειες για να πάρουμε από τις τράπεζες ορισμένα δάνεια και έγινε πραγματικά κάτι που πιστεύω ότι έχει μια μοναδικότητα και στη σύλληψη και στην εκτέλεση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Εκκλησία, δόξα τω Θεώ, έχει μια δική της δυνατότητα να επιβιώσει. Δεν θα εξαρτώμεθα μόνο από δωρεές. Ελπίζω και όσες έρθουν εμείς θα τις χρησιμοποιήσουμε σωστά.
Και δεν θα έχουμε την έννοια για τους κληρικούς, οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχες, έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει οι οικογενειάρχες, οι κληρικοί, να έχουν όλη την αξιοπρέπεια εκείνη και για τη σπουδή των παιδιών τους και για την ανταπόκριση μιας ζωής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος έχει μια ξεχωριστή θέση και στις διεθνείς σχέσεις ως επίτιμος πρόεδρος του μεγαλύτερου διαθρησκειακού οργανισμού, οι Θρησκείες για την Ειρήνη, ενώ η Εκκλησία της Αλβανίας είναι μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Εκκλησιών. Όταν ξεκίνησε το έργο του, ο Αρχιεπίσκοπος στην Αλβανία, η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη ήταν σημαδιακή. Ευχαριστούμε τον Άγιον Θεόν, ο οποίος εν διαπείρω αγαθοσύνη του θέλησε αυτή η συνάντησή μας σήμερα το πρωί στο Αργυρόκαστρο να γίνει κάτω από αυτόν τον ηλιόλου στο ουρανό. Ευχαριστούμε θερμότατα τον μακαριότατον και φίλτατον αδελφόν Αρχιεπίσκοπον Αναστάσιο, διότι οργάνωσε αυτήν την επίσκεψή μας εις το Αργυρόκαστρο. Και σας συγχαίρομαι, διότι ο Θεός σας αξίωσε να έχετε ένα τέτοιον προκαθήμενον της Εκκλησίας σας. Σας μακαρίζομαι αληθινά, διότι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι ένα δώρο του Θεού προς την ανθρωπότητα. Τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρομαι από καρδίας δια τους νυχθημέρους σκόπους του, δια την ανασυγκρότηση της αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας ήταν εξίσου ενθουσιασμένοι και εμψυχωτές της προσπάθειας αυτής. Και από αυτή εδώ τη θέση θέλω κατά τον επισημότερο τρόπο να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τα περισσότερα για την Ελλάδα και την Αλβανία και για εσάς τους μειονοτικούς. Όλοι καταλάβατε ότι μιλάω για τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος δεν ευχήστη κόπων, δεν ευχήστη θυσιών. Όταν ήρθε μόνος του ο μακαριότατος κύριος Αναστάσιος χωρίς καμία βοήθεια στην Αλβανία, σε μια περιοχή που οι άνθρωποι είχαν ξεχάσει ότι είναι χριστιανοί ή και μουσουλμάνοι για τους μουσουλμάνους, που δεν υπήρχαν πια εκκλησίες γιατί είχαν γίνει ό,τι ήθελε το κράτος να τις μετατρέψει, που δεν υπήρχε ελευθερία συνειδήσεως, ξεκίνησε από την αρχή και έχτισε και χτίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, η οποία περιλαμβάνει όλους τους Ορθόδοξους, Έλληνες, Αλβανούς ή άλλους. Και είναι μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη ηθική, η οποία στηρίζεται βεβαίως κατά πρώτον λόγο σε εσάς. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος μετρά πάνω από 90 χρόνια ζωής και συνεχίζει. Συνεχίζει να εργάζεται σαν ένας απλός στρατιώτης της Εκκλησίας με τον ίδιο ζήλο όπως τότε που άφηνε την Αφρική για να οικοδομήσει και αλλού. Με το ίδιο πάθος, με την ίδια ελπίδα, με τα ίδια δάκρυα και με την ίδια πίστη στο Θεό. Η δική μας η περίπτωση είναι μια μικρή, ένας ψήθρος αγάπης στην αιωνιότητα για το Θεό.